Δεύτερη φωτιά στην καρδιά του δάσους της Κέρης μέσα σε λίγες ημέρες σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία που έδωσε ολονύχτια μάχη για να αποτρέψει καταστροφή αλλά και αναζωπηρώσεις εξαιτίας των ανέμων που πνέουν τα τελευταία 24 ώρα. Ήταν σε επικίνδυνο σημείο, φυσούσε και αέρας, επομένως ήταν μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά. Είναι δασική έκταση, αποτελείται από πεύκα, είναι προστατευόμενη περιοχή. Κάηκαν 4 στρέμματα δασικής έκτασης, καταφέραμε και περιορίσαμε την πυρκαγιά στο χώρο που εκδηλώθηκε, χωρίς να κατακάψει και παρακείμενες εγκαταστάσεις που υπήρχαν από γεωτρήσεις και διάφορες άλλες δραστηριότητες. Η φωτιά έγινε αντιληπτή λίγο πριν τις 9 το βράδυ και σήμανε συναγερμό, καθώς εκδηλώθηκε ακριβώς μια εβδομάδα μετά την προηγούμενη άκρωση υπόπτη φωτιά, η οποία διερευνάται με ενδείξεις εμπρισμού. Υπάρχει μια εικόνα ότι πρόκειται για μια εμπριστική πράξη. Για το χθεσινό συμβάν δεν μπορούμε να έχουμε ακόμα εικόνα. Περιμένουμε και εμείς το πόρισμα της πυροσβεστικής. Διενεργείται προανάκριση. Θα ξέρουμε σύντομα. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι ανεξάρτητα από τις διαθέσεις που μπορεί να έχει οποιοδήποτε, εμείς οφείλουμε και ως τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και ως πολιτεία συνολικότερα να προστατεύσουμε και το δάσος της Κέρης αλλά και τις ευρύτερες, και την ευρύτερη περιοχή. Οι φλόγες ξεπήδησαν στην καρδιά του δάσους και ευτυχώς έγιναν άμεσα αντιληπτές από περαστικούς. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 10 οχήματα και 47 πυροσβέστες, ανάμεσά τους ομάδες πεζοπόρων, για να προλάβουν το ενδεχόμενο καταστροφής στο μοναδικό πνεύμονα αναψυχής και πρασίνου της περιοχής. Η φωτιά, η οποία απείλησε σοβαρά το δάσος, τέθηκε τα ξημερώματα υπό πλήρη έλεγχο. Ήταν μια πιο επικίνδυνη πυρκαγιά από την προηγούμενη, αυτή τη φορά. Ευτυχώς όμως με την έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό και τον κύριο Τσικαλά και τον κύριο Σελινιωτάκη και της περιφέρειας Κρήτης που είμαστε σε επικοινωνία από την πρώτη στιγμή, αλλά και τις δυνάμεις του Δήμου, τους εθελοντές που συνέδραμαν, καταφέραμε να την ελέγξουμε πολύ γρήγορα. Κλιμάκια του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής χτενίζουν από το πρωί την περιοχή, αναζητώντας στοιχεία για τις συνθήκες έναρξης της νέας πυρκαγιάς, ενώ στην περιοχή έχουν διαταχθεί αυξημένες περιπολίες από την αστυνομία και την πυροσβεστική. Ενεργείται προανάκριση από το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας. Θα δούμε τα στοιχεία όλα που θα προκύψουν και θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια απάντηση στα ερωτήματα αυτά. Είμαστε σε επικοινωνία αυτές τις μέρες και πριν ξεσπάσει η δεύτερη πυρκαγιά με τις δυνάμεις πυροσβεστικής, με την αστυνομία, έχουμε κάνει και μια επικοινωνία με την κυρία Κοζηράκη, το Δασαρχείο, για να δούμε πώς θα περιφρουρήσουμε την περιοχή και πώς θα διαφυλάξουμε αυτό το μοναδικό πνεύμονα πρασίνου, όχι μόνο για το Μαλεβίζα, αλλά νομίζω και για όλο το Ηράκλειο.